Δεν μπορεί να βρισκόμαστε το 2024 και να μιλάμε για τμήματα 25 και 27, με παιδιά που χρήζουν παράλληλη στήριξη με έναν εκπαιδευτικό. Μιλάμε για τμήματα λοιπόν 25 με 4 διαγνώσεις τουλάχιστον στα τμήματα αυτά, με έναν δάσκαλο και έναν δάσκαλο της παράλληλης στήριξης. Εμείς απαιτούμε πρώτη Δευτέρα Δημοτικού 15 παιδιά στο τμήμα. Αντί λοιπόν να τα αυξάνουν, να τα μειώσουν, ώστε τα παιδιά μας να έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα της εκπαίδευσης. Ο αγώνας των γονέων, των ίδιων των μαθητών, είναι δίκαιος. Πρέπει να κλιμακωθεί, πρέπει να συντονιστεί αυτός ο αγώνας με τα εργατικά ταξικά σωματεία, τους συλλόγους, τους άλλους φορείς στον τομέα της υγείας, διότι την ίδια επίθεση δέχεται και ο χώρος της υγείας. Γιατί το δικαίωμα στη ζωή είναι αναφέρωτο δικαίωμα. Διότι το δικαίωμα στη μόρφωση είναι αναφέρωτο δικαίωμα. Δεν θα αποδεχτούμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να συρρυκνωθεί το δημόσιο σχολείο, να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα και ανά τάξη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και διεκδικούμε να διοριστεί το σύνολο των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών, προκειμένου να καλύψουν το σύνολο των πραγματικών αναγκών και όχι των πλασματικών που επιδιώκει η κυβέρνηση.